Γεωγραφία Δευτέρα Γυμνασίου. 21 το Μάθημα. Πρώτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για την πυκνότητα του πληθυσμού τη Ευρώπη. Στην Ευρώπη σήμερα κατοικούν 750 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Η Ήπειρο μα είναι η τρίτη πολυπληθέστερη μεταξύ όλων των Ήπειρων. Συγκεκριμένα, η πυκνότητα του πληθυσμού στην Ήπειρο μα είναι 78 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Δεύτερη ερώτηση. Πώ γίνεται η καταγραφή των κατοίκων μια χώρα. Η έγκυρη καταγραφή του αριθμού των κατοίκων μια χώρα, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επιτυγχάνεται με τη διαδικασία τη απογραφή. Τρίτη ερώτηση. Στην Ελλάδα, ποιο φορέα διενεργεί στατιστικέ. Στην Ελλάδα, στατιστικέ διενεργεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδα. Τέταρτη ερώτηση. Γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό του πληθυσμού τη Ευρώπη σε παλαιότερε εποχέ. Σήμερα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των κατοίκων σε παλαιότερε εποχέ, γιατί εκείνη την εποχή δεν γίνονταν απογραφέ του πληθυσμού, ή αν γίνονταν δεν ήταν ακριβεί. Όμω, μερικοί επιστήμονε δίνουν κάποιου αριθμού, που όμω αποτελούν εκτιμήσει και όχι αποτελέσματα απογραφών. Πέμπτη ερώτηση Η αύξηση του πληθυσμού ήταν η ίδια σε όλε τι ιστορικέ περιόδου. Η αύξηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού δεν ήταν η ίδια σε όλε τι ιστορικέ περιόδου. Πιο αναλυτικά. Μέχρι τι αρχέ του 19ου αιώνα η αύξηση του πληθυσμού τη Υπήρου μα ήταν αργή, επιδημίε πόλεμοι. Από το 1800 έω το 1970 η αύξηση του πληθυσμού ήταν πολύ γρήγορη, 2% περίπου κάθε χρόνο. Σε αυτό συνέβαλαν η βελτίωση των συνθηκών ζωή, η πρόοδο τη ιατρική, η εκπαίδευση και άλλα. Από το 1970 και μετά ο ευρωπαϊκό πληθυσμό αυξάνεται αλλά με πολύ αργού ρυθμού, αυτό συμβαίνει γιατί τι τελευταίε δεκαετίε οι κάτοικοι τη Ευρώπη γεννούν λίγα παιδιά. Έκτη ερώτηση. Τι αποτέλεσμα έχει η μείωση των γεννήσεων στην Ευρώπη. Η μείωση των γεννήσεων έχει ω αποτέλεσμα να μειώνεται ο πληθυσμό τη Ευρώπη ενώ ο πληθυσμό των υπόλοιπων υπήρων αυξάνεται. Έτσι, ενώ το 1900 οι Ευρωπαίοι αποτελούσαν το 25% των κατοίκων τη γη, το 1995 αποτελούσαν το 13% περίπου και το 2100 υπολογίζεται ότι θα αποτελούν μόνο το 9% του συνολικού πληθυσμού του πλανήτη. Ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασες μαζί μας. Θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έως τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.